Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Φαγιανάκης από το digitallife.gr. Μπροστά μου έχω το Samsung Galaxy Nexus και το Apple iPhone 4S, τα δύο κινητά που οδηγούν τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μπορείτε να δείτε ότι η διαφορά στο μέγεθός τους είναι σημαντική και μπορεί για κάποιους να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά την αγορά του Samsung Galaxy Nexus. Ωστόσο, οι διαφορές τους είναι σημαντικές και σίγουρα κάποιος δεν μπορεί να τις παραβλέψει. Να πούμε ότι η συσκευή της Samsung χρησιμοποιεί το λειτουργικό Android Ice Cream Sandwich, ενώ το iPhone, το iOS έκδοσης 5, το οποίο έχει προσθέσει σημαντικές δυνατότητες σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο δεν μπορεί στην παρούσα φάση να ανταγωνιστεί το interface του Samsung Galaxy Nexus, το οποίο εκτός του προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, είναι και πιο free όσον αφορά τη χρήση του. Να πούμε επίσης ότι οι δύο συσκευές έχουν διπύρυνο επεξεργαστή, με τη διαφορά ότι το Galaxy Nexus έχει στα 1,2 GHz, ενώ το iPhone ονομαστικά στα 1, παρόλα αυτά τρέχει στα 800 MHz. Η διαφορά είναι ότι έχει ανώτερη κάμερα, το iPhone 4S έχει 8 λοιπόν κάμερα και το Galaxy Nexus στα 5. Είναι αισθητά καλύτερη η ποιότητα στο iPhone 4S και τα δύο φυσικά έχουν LED flash. Να πούμε ότι έχουν και τα δύο κάμερα, το iPhone έχει στα 0,3 MP ενώ το Samsung Galaxy Nexus στα 1,3. Αυτή είναι ασήμαντη διαφορά όταν μιλάμε για βιντεοκλήσεις, η ποιότητα δεν είναι σημαντική. Επίσης να πούμε ότι το ένα κινητό του Samsung έχει μνήμη στο 1 GB όταν το iPhone έχει στα 512, ωστόσο θεωρείται πλεονέκτημα το γεγονός ότι το iPhone προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις, στα 16, 32 και 64 GB, όταν το Samsung Galaxy Nexus προσφέρεται μόνο στα 16 GB, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή εκδοχή του. Να πούμε ότι θεωρητικά τις ίδιες συσκευές δεν μπορούν να συγκριθούν, μπορεί κάποιος να το δει αυτό πηγαίνοντας στο διαδίκτυο. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ότι η οθόνη του Samsung Galaxy Nexus εμφανίζει πολύ περισσότερη πληροφορία. Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη φωτεινότητα στα δύο κινητά για να δείτε τη διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα της οθόνης τους. Πάμε λοιπόν στην προβολή του Samsung Galaxy Nexus. Το ίδιο θα κάνω και για την οθόνη του iPhone 4S. Βλέπετε λοιπόν και οι δύο οθόνες θεωρούνται φωτεινές, ωστόσο το συγκεκριμένο iPhone μοιάζει να έχει πιο φωτεινή οθόνη. Βλέπετε λοιπόν για τη διαφορά, υπάρχει καλύτερο λευκό στο iPhone 4S, αυτό λόγω της οθόνης LCD, την ίδια στιγμή που το Samsung Galaxy Nexus χρησιμοποιεί οθόνη AMOLED. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα, πραγματικά η οθόνη του Samsung Galaxy Nexus την θεωρώ εξαιρετική, βλέπετε και τα χρώματά της είναι πιο ζωντανά, ισοσόκληρο φυσικά όσο του iPhone, αλλά αυτός είναι αυτή είναι η θυσία, αν κάποιος θέλει καλύτερη αυτονομία. Να πούμε πάντως ότι δεν έχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της μπαταρίας, παρότι αυτό το κινητό έχει μπαταρία στα 1750 mAh και το iPhone στα 1430, ακριβώς γιατί η οθόνη του είναι τεράστια, έχει ταχύτερο επεξεργαστή και λογικό είναι να καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο συσκευές βγάζουν περίπου μία ημέρα χρήσης. Αν και για το Samsung Galaxy Nexus, αφήστε με να είμαι λιγάκι επιβλακτικός, γιατί η συσκευή που κρατάω στα χέρια μου δεν έχει ούτε final hardware ούτε final software. Αυτά το digitallife.gr.